Συνεγινές μου, σας προστάω μια μεγάλη εξήγηση. Αν και σίγουρα πολλοί από εσάς έχετε καταλάβει και τι έχει συμβεί και τι συμβαίνει και γιατί συμβαίνει αλλά και τι θα συμβεί. Όμως σας προστάω μια εξήγηση και για αυτούς που δεν με ξέρουν από παλιά. Αλλά και με μεγάλη τιμή και σεβασμό σε όλους τους συνέγινες, σε όλα τα αδέλφια μου, σε όλους τους πολεμιστές μου που είναι τόσα χρόνια μαζί μου. Και έχουν γίνει ένα με μένα. Έχουν συντονιστεί, έχουν μπει στη συχνότητά μου και εγώ στη δικιά τους και λειτουργούμε ως ένα, μια γροθιά, μια σφαίρα πυρός, όπως και στον όρκο. Αγαπητοί μου συνέλληνες, ζήσατε το τελευταίο διάστημα, 6 μήνες περίπου, και πιο πριν όλα τα κανάλια να κάνουν τεράστιες επιθέσεις, να μην με αφήνουν να σταυρώσω λέξη, να μην με αφήνουν να πω τίποτα, να υπάρχει μια επίθεση. Έπρεπε όμως να βγαίνω, γιατί αν δεν έβγαινα θα έλεγαν άλλα. Διαχειρίστηκε με τον καλύτερο τρόπο. Προσπάθησαν να συνάψουν κατηγορίες και να δείξουν το πρόσωπό τους πραγματικά ποιο είναι, αλλά και τι μπορούν να κάνουν με τα όπλα που τους έχουμε διαθέσει εμείς, τις θεσμικές θέσεις και τις εκτελεστικές εξουσίες. Υπήρχε μια τεράστια δολιότητα, μια τεράστια αλληγορία, ένα ψεύδος, ένα χλεβασμό και μια τεράστια επίθεση σε μένα. Τα οποία ήταν όλα οργανωμένα από την αρχή. Θα σας πω ότι έχω περάσει πάρα πολλές μάχες και πριν με γνωρίσετε εσείς, το καθεστώς και το παγκόσμιο καθεστώς σε πολλά μέρη και στην Ελλάδα αλλά και έξω έχει προσπαθήσει κι άλλες φορές να με δολοφονήσει εκτός από τις δύο στην Ελλάδα. Τις δύο που ξέρετε είναι κι άλλες που δεν ξέρετε. Και φυσικά και για να μην σας τρομάξω, αλλά και δεν υπάρχει και λόγος, είναι ένα δικό μου κομμάτι το οποίο το διαχειρίζομαι πάρα πολύ καλά και θα το διαχειρίζομαι όσο μπορώ. Έχουν προσπαθήσει, έχουν στήσει χιλιάδες υποθέσεις, έχουν στήσει καρτέρια πολλά, έχουν στήσει σε υποθέσεις νομικές, τραπεζικές. Έχω περάσει πάρα πολλές μάχες για να φτάσω μέχρι εδώ και θα περάσω πάρα πολλές. Θέλω λοιπόν να ξέρετε ότι ιδιαίτερα αυτό που στήσανε απροκάλυπτα, χωρίς κανένα ήθος, χωρίς κανένα στοιχείο, χωρίς τίποτα, ήταν υπερηγόητοι πέραν από τις κατηγορίες, από τα δημοσιεύματα περί εγκληματικής οργανώσεως. Στήσαν και τη μεγάλη διαδικασία που δεν μπορούσαν όλους να με κρατήσουν, δεν μπορούσαν να με φρενάρουν και πουθενά άλλο, δηλαδή, πού να σε φρενάρω. Ιδιαίτερα με τόσο τεράστια στοιχεία, δύναμη, πλούτο, και αλήθειες που αποκαλύπτονται κινδυνεύοντας ένα καθεστώς χρόνων, χιλιάδων χρόνων, το οποίο το ίδιο είναι, απλά αλλάζει ταμπέλα, αλλάζει ρούχα, αλλάζει άνθια, αλλάζει χαρτιά, αλλάζει ονόματα σε ανθρώπους. Με αποτέλεσμα ο Λεπίδας, δικηγόρος και κουμπάρος μου, να ξεκαθαρίσουμε κάτι λοιπόν. Και αυτό που σας λέω εσάς ισχύει και για τη δικαιοσύνη. Και εσείς να ξέρετε και η δικαιοσύνη. Καταρχάς να πιάσουμε τα πράγματα από τη σειρά. Ξέρετε γιατί μέσα στις δικαστικές αίθουσες, ενώ είναι δημόσιες οι ακροάσεις. Δηλαδή μπορεί κάποιος να πάει σε ένα δικαστήριο, να κάτσει σε μια αίθουσα και να ακούσει μια υπόθεση κάποιου, να δικάζεται. Ωραία. Αυτό επιτρέπεται. Άρα είναι δημόσια. Εφόσον είναι δημόσιο, γιατί απαγορεύεται να βιντεοσκοπήσεις και απαγορεύεται να ηχογραφήσεις. Επί ποινή θανάτου θα έλεγα, ειδικά η βιντεοσκόπηση και ειδικά η μαγνητοφώνηση. Γιατί αφού είναι δημοσία. Κοιτάτε πού θα σας βάλω τώρα. Επειδή ο λαός, και εν γέννη λαός δεν υπάρχει γιατί ο λαός είναι πέτρας, πέτρα είναι, οι πολίτες έχουν κρίση. Και πάρα πολλοί πολίτες έχουν και κρίση και αρχή. Με αποτέλεσμα, εάν βγει μια δίκη δημόσια, αρκετά μυαλά, θα κρίνουν εάν ο δικαστής είναι δίκαιος ή αν δεν είναι δίκαιος. Άρα θα μπουν σε μια διαδικασία να καταλάβουν τι γίνεται. Αυτό απαγορεύεται. Και υπάρχει ένας στην δίκη, ο οποίος κρατάει σημειώσεις, στενογραφία, όποιος θέλει αυτός. Εάν ο δικηγόρος του πει παρακαλώ να κρατηθούν στα πρακτικά, αυτός γράφει. Αν δεν του πει ο δικηγόρος, δεν γράφει. Κρατάει ό,τι θέλει αυτός. Και μέσα σε τόση τεχνολογία που έχουμε και φτηνά, ούτε υπάλληλο θέλουμε, ούτε πρακτικά θέλουμε, ούτε στενογραφίες θέλουμε. Βάλει ένα κασετόφωνο που κάνει 50 ευρώ, το δημόσιο έχει, αν δεν έχει να τα χρηματοδοτήσουμε εμείς, να καταγραφούν όλα τα πρακτικά, να καταγραφεί όλη η δίκη, τι είπαν οι μάρτυρες, τι είπε ο κατηγορούμενος, τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, να τα έχει και η υπηρεσία
η υπηρεσία της δικαιοσύνης ότι θα χρειαστεί για μια αναθεώρηση. Κάτι έγινε, αλλά λάθος, παιδί μου, πού θα το βρεις τώρα. Δεν το γράψε ο γραμματέας ή δεν θέλει να το γράψει. Φυσικά σε μια δίκη ορών, κανένας γραμματέας δεν γράφει, γράφει μόνο τα ουσιαστικά στοιχεία, λέει. Και ποια είναι τα ουσιαστικά. Ο γραμματέας θα κρίνει ποια είναι τα ουσιαστικά. Εάν ο δικαστής του πει να γραφτεί στα πρακτικά, γράφει. Αν δεν του πει, δεν γράφει. Εάν του πει ο δικηγόρος, γράφει. Αν δεν του πει, δεν γράφει. Εδώ θέλω να σας πάω σε ένα μεγάλο τρυπάκι. Αφού είναι δημόσιο. Θα μπορούσαν να είναι και οι δίκες online, όποιος θέλει να μπει. Δεν πειράζει. Γιατί να μην κρατείτε όλη η δίκη μαγνητοφωνημένη ή μαγνητοσκοπημένη, άντε μαγνητοφωνημένη να μην φαίνονται πρόσωπα, οπότε να ξέρεις ο μάρτυρας τι λέει, να ξέρεις ο κατηγορούμενος, να είναι οι μάρτυρες και σε ενδεχόμενο άλλο δικαστήριο να θυμόμαστε όλοι τι έχει πει και όχι να κοιτάμε τα πρακτικά που είναι μισά, που είναι κουτσά, που είναι έτσι, δεν τα έγραψε καλά, όχι δεν τα έγραψε, την πατήσανε. Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν να είναι. Βλέπετε, κοιτάτε πώς είναι το σύστημα, κοιτάτε που κολλαίνει. Γιατί σε όλες αυτές τις δίκες, αν υπήρχε μια μαγνητοφώνηση, σήμερα δεν θα υπήρχαν μου πες έτσι, σου πες έτσι, να σου θυμίσω ότι λες την πρώτη. Να δούμε τι λες την κατάθεσή σου. Να δούμε τι λες εδώ. Όλα είναι γραπτά. Στον αιώνα της ταχύτητας και της τεχνολογίας, κρατάμε στενογραφίες εμείς. Και βέβαια, ούτε το 1/10 από αυτά που πρέπει. Οπότε δεν ξέρει κανένας. Άμα του πει γράφει, θα τα γράφει. Δεν του πει, δεν τα γράφει. Ας μου εξηγήσει κάποιος γιατί γίνεται αυτό. Αυτό είναι δόλιο. Είναι δόλιο να μην ξέρει ο κόσμος και να μην μπορούν να κρύβονται πράγματα που οι σκιές θέλουν να περάσουν. Φτάνω στο δικό μας τώρα. Έτσι λοιπόν, ένας κουμπάρος ο οποίος με στεφάνωσε και επέμενε να με στεφανώσει. Βέβαια είναι γελίο και άθλιο το γεγονός να βγαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φάει, έχει πιει μαζί μου, έχει περάσει 30 χρόνια, γιατί είναι 30 χρόνια δικηγόρος μου, να ξέρετε. Δεν είναι ότι έτυχε να λέει τόσο αισχρά, άθλια πράγματα για μένα δημοσίως, να μην φοβάται τίποτα ούτε την αλήθεια, που σημαίνει έχει πλάτες στο καθεστώς. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα χωρίς το καθεστώς. Δεν έχει ούτε τη δύναμη, ούτε τα στοιχεία, ούτε τίποτα. Υπάρχει όμως ένα καθεστώς όπου πάντα θα βρει τον αδύναμο κρίκο. Γι' αυτό έχω πει ότι οι προδοσίες σε μένα είναι μόνο από τους δίπλα μου, από τους κοντινούς μου. Δεν υπάρχει απέξω προδοσία. Ακόμα και οι μεγάλοι εχθροί μου, άμα το θες, οι οποίοι είναι ουσιαστικά αυτοί νιώθουν εχθροί. Εγώ δεν νιώθω με κανέναν εχθρό. Οι μεγάλοι αποστάτες, άμα το θέλετε, με σέβονται, άμα το θέλετε, και δεν είναι προδότες για μένα. Είναι η θέση τους, είναι και η θέση μου. Είμαστε αντίπαλοι και παλεύουν. Βάζοντας όμως μηχανισμούς, τους ίδιους τους ανθρώπους να παλέψουν μαζί μου και οι προδοσίες γίνονται πάντα στους κρίκους που είναι πάντα δίπλα μου. Αυτό συνέβη πάντα. Έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος είναι δικηγόρος μου. Έχει πολλές υποθέσεις δικές μου, 30 ετίας, της γυναίκας μου, από επιχειρήσεις, τα πάντα. Το γραφείο του λοιπόν έχει αναλάβει πολλές υποθέσεις μου από παλιά. Έχει εισπράξει χρήματα από υποθέσεις μου, εργολαβικές, άλλα χρέη που έπρεπε να εισπράξει η εταιρεία της γυναίκας μου ή κάποιος εγώ. Δεν τα έχει αποδώσει σε εμένα. Λόγω του φιλικού περιβάλλοντος. Έλα μωρέ, εντάξει μωρέ, τα βρούμε μωρέ. Εντάξει, τα βρούμε. Μες είμαστε τώρα. Λέει πολύ άσχημα πράγματα. Βεβαίως δεν είναι πιστευτά, αλλά το ζήτημα είναι λυπάμαι για την κατάντια των ανθρώπων που ήταν δίπλα μου τόσα χρόνια. Που έχουμε κάνει διακοπές μαζί, έρχοντας στη βίλα μου, τρώγαμε, πίναμε, μιλούσαμε και πήρατε πολύ από το χρόνο μου. Σας έδωσα το πολυτιμότερο που έχω, το χρόνο. Αφιέρωσα χρόνο σε εσάς. Δεν έχω μετανιώσει για τίποτα και ποτέ δεν μετανιώνω για τίποτα ό,τι κάνω. Λυπάμαι όμως για τέτοιες καταστάσεις που πραγματικά μετά από 30 χρόνια βλέπεις έναν τέτοιον άνθρωπο να κάνει όλα αυτά τα έκτροπα. Να βγαίνει να λέει ό,τι θέλει. Να συσπυρώνει παλιούς συνεργάτες οι οποίοι όλοι αυτοί οι συνεργάτες χρωστάνε στην εταιρεία της γυναίκας μου. Δεν υπάρχει ένας. Και αυτή τη στιγμή μπορώ να πω και στη δικαιοσύνη, όταν η δικαιοσύνη δεν είναι άξια να μοιράσει σε δύο γαϊδούρια άχερα, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Σε δύο γαϊδούρια άχερα. Η υπόθεση δεν είναι ούτε για κακούργημα, δεν είναι ούτε αστικό. Όλα ξεκινούν από ένα εξώδικο που στον άνθρωπο αυτό είδα ότι αρχίζει να με προδίδει και με έναν τρόπο με τους στενούς συνεργάτες που υπήρχαν αρκετές επιχειρήσεις της γυναίκας μου οι οποίες διαλύθηκαν, κλάπηκαν όλος ο εξοπλισμός, κλάπηκαν τα πάντα,
στο γραφείο του υπάρχουν 40.000 επιταγές της γυναίκας μου που είναι για να εισπράξει, τις εισπράξε, δεν τις εισπράξε, δεν γνωρίζουμε. Υπάρχουν υποθέσεις άλλες τρεις που έχει εισπράξει χρήματα και δεν ξέρω πόσα χρήματα εισπράττει. Φυσικά μιλάμε για μεγάλα ποσά, δεν συζητάμε για 1-2 χιλιάρικα, μιλάμε για ποσά επιδραχμών και επί ευρώ από εργολαβικές διαδικασίες όπου κάποτε ήταν 50 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια, τα οποία τα έχει εισπράξει. Δεν μου δίνει λογαριασμό πώς τα έχει εισπράξει. Φτάνουμε σε ένα σημείο όπου αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια μεγάλη προδοσία και αναλαμβάνω την ευθύνη να το σταματήσω, ρε παιδί μου. Να το τελειώσω. Δεν θέλω άλλο δικηγορικό γραφείο να με προσωπεί. Πρέπει να σταματήσω. Ήδη όμως με το καθεστώς ήταν συνδεδεμένος. Φυσικά είχαν μπει οι μετοχές Ανατολής στη ζωή μου, να τις ελφανίσω στην Ελλάδα. Φυσικά δεν ήθελα κανέναν δίπλα μου και δεν ήθελα αυτό το δικηγόρο στο παιχνίδι, στο μεγάλο εγχείρημα που θα κάνω με τη μετοχή της Ανατολής με τα 600. Βεβαίως δεν γνωρίζει τίποτα, τι να γνωρίζει αυτός ο άνθρωπος. Κανείς από αυτούς τους δικούς μου δεν γνωρίζει τίποτα. Μα κανένας. Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι το γραφείο αυτό το νομικό μου χρωστάει χρήματα από υποθέσεις μου. Βεβαίως έχει έρθει μια διαδικασία κάποια στιγμή που είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα με ένα αυτοκίνητό του, γιατί είχε τρία και είχε μεγάλο πρόβλημα τεκμηρίων σε εποχή επί Καραμαλή και μετά που μπαίνει η διαδικασία επί Νέα Δημοκρατίας που βάζει τεκμήρια στα αυτοκίνητα, διαβίωση στα πάντα, τον βρίσκει με τρία μεγάλα αυτοκίνητα και μου ζητάει εξυπηρέτηση. Κάνω ό,τι μπορείς, πάρτε από το όνομά μου και φύγε, ρε παιδί μου. Πάρτε από το όνομά μου, ρε παιδί μου. Ούτε αυτοκίνητο είναι στη μέση, διότι πωλείται το αυτοκίνητο στην αντιπροσωπεία από εκεί που το αγόρασε. Στον ίδιο δηλαδή. Και είναι να εισπράξει τα χρήματα. Την ώρα που είναι να εισπράξει τα χρήματα, τον παίρνει και αντιπροσωπεία τηλέφωνο, του λέει τα λεφτά σας να τα πάρετε. Όχι, δεν θα τα πάρω εγώ, θα τα πάρει ο κύριος Ωρας αντί εμού. Άρα δεν υπάρχει ούτε αυτοκίνητο στη μέση. Και βάσει του νόμου δεν υπάρχει τίποτα. Μου δίνει μια αξιοδότηση να εισπράξω εγώ αντί αυτού. Όπως ήταν η συμφωνία μας. Εισπράττω εγώ αντί αυτού με μια συγκεκριμένη διαδικασία που έκανα με έναν άλλον συνεργάτη μου. Και λύγει το θέμα. Του στέλνω ένα εξώδικο και του λέω, άδερφε, όπως έχουμε συμφωνήσει, με εξώδικο. Όλα ξεκινάνε με ένα εξώδικο. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Και είμαι πρόθυμος να βγάλω τα στοιχεία στον αέρα μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, να καταλάβετε εσείς γιατί ο δικαστής είναι μέρος του συνόλου της πολιτείας και κάνει μια δουλειά πολύ συγκεκριμένη. Δεν γίνεται να είναι τόσο αντίθετα από το δίκαιο ή από το άδικο. Θα το δείτε κι εσείς. Είναι τόσο θερμοφανές. Και στέλνω ένα εξώδικο στο δικηγόρο μου, χειρόγραφο γιατί μας ξέρει όλη η Πάτρα και φυσικά είναι και 30 χρόνια. Άρα δεν μπορούσα να πάω σε ένα δικηγόρο να συντάξω ένα εξώδικο. Θα καταλάβει ότι υπάρχει μία ρήξη με το δικηγόρο, το λεπίδα, το κουμπάρο μου, με αποτέλεσμα και το φίλο μου, προσέχετε, δεν είναι κουμπάρο μου. Κουμπαριά είναι μπουρμπούτσα, θα πάει σε πάντρεψη, τελείωσε. Μετά μπαίνει μια φυγική διαδικασία η οποία έμπαινε σπίτι μου, πηγαίναμε διακοπές, όταν τα Σαββατοκύριακα βγαίναμε έξω για φαγητό. Οπότε τον ακούς τώρα και λέει είναι κάτι ατυχές. Ατυχές ρε φίλε είναι. Με πάντρεψες πριν 30 χρόνια. Αν ήταν ατυχές και δεν κολλάγαμε, στους 2-3 μήνες, 6, θα φεύγες. 30 χρόνια με τον ίδιο, ναι, με τον ίδιο πατεώνα. Τι θες 30 χρόνια ρε που είσαι με τον ίδιο πατεώνα. Πόσο ατυχές είναι 30 χρόνια. Ατύχησες 30 χρόνια. 30 χρόνια ατύχησες. Ωραία. Τα συμπέρασματα δικά σας. Έτσι λοιπόν με αυτή τη διαδικασία μπαίνουμε να του στείλω ένα εξώδικο. Το εξώδικο που του στέλνω, του λέω συγκεκριμένα πράγματα και είναι χειρόγραφο. Ότι έχουμε ένα λογαριασμό. Έχει αυτές τις υποθέσεις μου, έχει αυτά, έχει εκείνα. Έχω πουλήσει το αυτοκίνητό του. Θα πάρει την τιμή που συμφωνήσαμε, όπως την έχουμε συμφωνήσει, το τι έκανα εγώ είναι δικιά μου δουλειά. Έχει φύγει από το όνομά του. Σου έχω δώσει 10 χιλιάρικα στο τάδε μέρος. Έλα να πάρεις και τα υπόλοιπα. Φέρε και τις υποθέσεις μου να κάνουμε λογαριασμό. Να μου δώσεις να σου δώσω, να κάνει να σου δώσω, να σου δώσω, να κάνει να μου δώσεις, τόσο μου καταρέστα, να κλείσουμε το θέμα. Ευχαριστώ πολύ ρε φίλε, δεν θέλω άλλο. Αυτό ενηγενείται το εξώδικο. Και από κάτω στο εξώδικο, επειδή είναι με χειρόγραφα γράμματα, γράφω. Παρακαλώ, να μην έρθει καμία ευθύνη, διότι δεν γνωρίζω νομικά, έτσι γράφω, δεν γνωρίζω νομικά. Και οτιδήποτε χρησιμοποιηθεί, είναι, δεν γνωρίζω νομικά, και ότι να μην χρησιμοποιηθεί και να μην αξιολογηθεί ως ποινικά κολάσιμο. Είναι ένα εξώδικο που το στέλνω σε φιλικό κομμάτι, δεν το στέλνω με δικηγόρο. Άρα δεν το έγραψε κάποιος δικηγόρος, το γράφω εγώ. Ενημερώνω το σύλλογο με ένα άλλο γράφο και λέω, ο πελάτης σας, αργότερα, αφού δεν μου απάντησε. Ενημερώνω και το σύλλογο των νομικών, τον δικηγορικό σύλλογο πατρών, και λέω παρακαλώ, στο σύλλογό σας ο τάδε, είναι δικηγόρος, κρατάει υποθέσεις δικές μου,
και εκκρεμούν θέματα τα οποία δεν μου τα έχει αποδώσει. Παρακαλώ, φωνάχτε τον σε μια ακρόαση και εμένα μαζί να λυθεί το θέμα στο φιλικό επίπεδο ανάμεσα συλλόγου και πού να πάω. Άλλωστε, ο νόμος μου δίνει το δικαίωμα να πάω σε οποιαδήποτε αρχή να βρω το δικαίωμα. Να πάω στο γραφείο του, τι να κάνω. Να κάνω αυτοδικία, αυτό μου λέτε. Ποιο νόμιμο από αυτό δεν υπάρχει. Ωραία. Και από το εξώδικο και μετά ξεκινάει η διαδικασία του κακουργήματος. Τώρα, πώς μπόρεσε η εισαγγελέας να το κάνει κακούργημα εύκολα. Δεν χρειάζεται. Όταν είναι ο σώρας και το καθεστώς βάζει λιτούς και δεμένους και όπου έχει θεσμικές θέσεις να τον δηλητηριάζει, να τον λαβώσει, να τον κλειδώσει, είναι εύκολο, κύριε. Έγινε ένα κακούργηματάκι, ο εισαγγελέας το πήγε στον ανακριτή, το κάναμε κακούργημα. Οι εισαγγελές λέει είναι αστικό το θέμα, αλλά αφού είναι κακούργημα δεν το κάνουμε. Έδωσα και 2.000 εγγύησεις στο κακούργημα, χωρίς περιοριστικούς όρους. Τόσο κακούργημα ήταν. Ωραία. Γιατί του πήρα, λέει, την εμπιστοσύνη. Το κακούργημα στήθηκε ολόκληρο, ότι κλονίστηκε η εμπιστοσύνη του δικηγόρου, άκου εισαγγελέας τη βρήκε τώρα, έτσι. Κοίτα πως τόσο είσαι ο εισαγγελέας. Ότι καταπάτησα την εμπιστοσύνη του. Εμπιστοσύνη του. Μετά από το εξωτικό μου. Μέσα. Ωραία. Και φτάνουμε λοιπόν στο σημείο αυτό. Από το εξώδικο και μετά. Μετά από το εξώδικο μου έκανε άλλες 10 δικαστήρια, μπορεί να κάνει 50, δεν ξέρω τι άλλο έχει κάνει. Το καθεστώς του έχει δώσει τόσο γκάζι και του λέει: κάνε ό,τι γουστάρεις, δεν σε πειράζει κανένας. Είμαστε εμείς εδώ. Ό,τι γουστάρεις κάνεις. Φέρ το σώρα κρεμασμένο, βγάλ του εκεί υποθέσεις. Κάντο ασφαλιστικά, κάτω αυτά, κάτω ό,τι γουστάρεις. Μα καλά, ρε, τι έγκυμα κάναμε. Σου στείλαμε ένα εξώδικο και σου λέμε: έλα ρε κεράτα, να αναλύσουμε τους λογαριασμούς μας, να σου δώσω ή να μου δώσεις να τελειώνουμε. Αυτό λέει το έρμο το εξώδικο. Τι στο διάλογο κακούργημα είναι εδώ μέσα γάμο το σπίτι μου. Δηλαδή πόσο. Δεν μπορείς, μωρή δικαιοσύνη, ρε εισαγγελέα, δεν μπορείς να βγάλεις μια διαδικασία και να ελέγξεις όλα αυτά που λέει ο κάθε ένας που με κατηγορεί. Να δεις αν είμαι έτσι. Θα συνεχίσω όμως. Μου βγάζει ένα δικαστήριο λοιπόν ότι τον εκβίασα. Να, διότι το εξώδικο το παίρνω μετά και το πάω σε έναν δικαστικό επιμελητή. Τυχαίο, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Του λέω, αδερφέ, μπορεί να το στήσει τον κύριο Λεπίδα. Ναι, πόσο κάνει, 25 ευρώ, τα πληρώνω. Αυτός όμως ο άνθρωπος δεν μου είπε πότε θα το πάει. Θα το πάει μου. Φεύγω. Το πήγε μετά από 10 μέρες. Γιατί τον πόναγε η κοιλιά του, γιατί δεν τον εμβόλευε, γιατί δεν τον ευρύκε και χιλιάδες λόγους. Γιατί το πήγε μετά από 10-15 μέρες, δεν θυμάμαι. Ο Λεπίδας μου έκανε μήνυση. Ότι επειδή δεν το πήγα, τον εκβίαζα. Τον εκβίαζα, ρε μπαστάρδε. Μέχρι πού θα πάει δηλαδή αυτή η ιστορία. Πόσο ρε δικαιοσύνη το αφήνει αυτό δηλαδή. Έχεις δύο πολίτες. Και ο πολίτης σώρας είναι σε ένα γραφείο νομικό που κάνω ό,τι μου λέει ο νομικός μου και με έχει φάει. Μου έχει κατεφραστεί χρήματα. Μπορεί να μην γουστάρω και το νομικό του αυτό που κάνει τη νομική του δουλειά. Έχω δικαίωμα να πάω σε ένα εστιατόριο και να πω του εστιατόριο δεν μου αρέσει ρε το φαΐ σου. Α, συχτήρ, δεν ξανάρχομαι, δεν έχω δικαίωμα. Πρέπει να μου αρέσει του κάθε κεράτα το φαγητό όπως το φτιάχνει. Ή μήπως δεν έχω άποψη, ρε. Η κατάληξη, κύριε, η κατάληξη συνέλληνες μου ποια είναι. Σε αυτό το δικαστήριο που ήταν για ότι τον εκβίαζα και εγώ και η γυναίκα μου, βέβαια τον εκβίαζα. Ποιο εκβίασμα λέει να σου κάνουμε, ρε, σου στείλαμε εξώδικο και τελείωνα και μας έκανε μήνυση. Και στο δικαστήριο που πήγαμε για συκοφαντική δυσφήμιση, γιατί το διάβασε, λέει, ο επιμελητής και η γυναίκα του. Ο επιμελητής απαγορεύεται να το διαβάσει βάσει του νόμου. Συγκεκριμένου νόμου απαγορεύεται. Αν το διαβάσει ο επιμελητής, κάνε μήνυση στον επιμελητή. Το διάβασε η γυναίκα σου. Και. Και τι έπρεπε να κάνουμε, να κρυφτούμε, να πάμε σε μοναστήρι, να σου δώσουμε ραντεβού. Να σου δώσουμε ραντεβού μιλητή, να πούμε σε εξομολογητή, να σου δώσουμε. Τι στο διάλογο να κάνουμε. Πώς να σου στείλουμε ένα εξώδικο. Δεν πειράζει. Γεια σου δικαιοσύνη, γεια σου δικαιοσύνη. Και μου ρίχνει 27 μήνες φυλακή εμένα και 23 στις γυναίκες μου. Για ποιο θέμα. Συκοφαντήθηκε στη γυναίκα του και στον επιμελητή και τον εκβιάσαμε. Επειδή ο επιμελητής το πήγε μετά από 15 μέρες. Ακούστε τώρα. Σε αυτά τα δικαστήρια και σε ό,τι έχει κάνει, σε 2-3 δικαστήρια νομίζω. Ότι έχουν έρθει και συνέλληνές μου. Δηλαδή, ερχόσαν τις συνέλληνες γιατί δεν ήταν δικαστήρια για μένα. Ήταν δικαστήρια του καθεστώτος για μένα. Και θα εξηγήσω. Σε όλα τα δικαστήρια που έχει κάνει και λέει όλα αυτά τα δικά του και τρώω τις ποινές της αρκούδας και δεν μου στέλνουν τα χαρτιά στο σπίτι. Μέχρι και ο Άριος Πάγος που έκανα ανέρεση σε αυτό το δικαστήριο δεν έστειλε χαρτί στο δικηγόρο και σε μένα και αν έστειλε το πέταξε για να μην πάω στη δίκη και ο Άριος Πάγος με δίκασε ερήμην. Μα δεν ξέρω πότε είναι το δικαστήριο, πώς στο διάλογο θα πάω.
Και κρατήστε το αυτό για να δείτε και τα μετά. Στο δικαστήριο αυτό και σε άλλα 2-3 δικαστήρια ήταν συνέλληνες τουλάχιστον 20-30 άτομα που είχαν έρθει από τα Γρήνια, από την Πάτρα, από παντού. Ας θυμηθούν αυτοί οι συνέλληνες τώρα γιατί ήταν μέσα στη δίκη. Και στη δίκη που γινόταν δεν μιλάγανε γι' αυτό, μιλάγανε για τα 600. Όποτε πηγαίναμε στο δικαστήριο με το Λεπίδα, που ενδεχομένως είχε πρόβλημα με το σώμα και αυτό, και να τον καταδικάσουμε, με έλεγε απατεώνα, δικάζαμε τα 600 και που κοροϊδεύω τον κόσμο με τα Παγκόσμια Ταμεία και για τα 600 και για την Ανατολή και όλα αυτά. Δεν μίλαγε για την υπόθεση του. Αόρευε 2 ώρες για όλα αυτά. Λες και δικαζόταν αυτά. Οι δικαστές αντί να τον εκόψουν, τον αφήναν και έλεγε. Ήταν ωραίο στρωμένο το παιχνίδι. Γεια σου καθεστώς. Γεια σου καθεστώς. Υπάρχουν μάρτυρες συνέλληνες που ήταν σε δικαστήρια και δικαζόσατε τα 600. Δεν δικαζόσατε τα 600, αλλά οι δικαστές ακούγανε με ευκολία όμορφη και δεν τον κόβανε. Με κύριε Λεπίδα, εδώ έχουν υποθέσει, δεν δικάσουν. Καμία σοβαρότητα. Ένα ολόκληρο καθεστώς να το χαίρεται. Οι δικαστές να γελάνε. Οι ποινές να πέφτουν. Μια χαρά είμαστε. Πάω στον Άριο Πάγο την υπόθεση αυτή. Ο Άριος Πάγος δεν ενημερώνει κανέναν, σου για καλά σου στείλε χάρτη. Μέσα λέει ότι έχει στείλει έγγραφο να με ενημερώσει και εμένα και τη δικηγόρο μου. Ενώ όταν κόβει παράβολο δικηγόρος για τον Άριο Πάγο, έχει το τηλέφωνό της με τον κωδικό της και ενημερώνει και υπογράφει ο δικηγόρος ότι παρέλαβε χαρτί. Η δικηγόρος μου στον Άριο Πάγος δεν παρέλαβε κανένα χαρτί. Όμως εγώ δικάστηκα ερήμην στον Άριο Πάγο, ενώ πληρώθηκαν τόσα χρήματα στον Άριο Πάγο, με δίκαση ερήμην. Πόσο πιο στοχευμένα να βλέπετε ότι το καθεστώς για σκουπίδια, για τίποτα που δεν υπάρχει. Ποια δικαιοσύνη λοιπόν? Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει καμία προσωπική υπόθεση? Ποια προσωπική υπόθεση? Δεν υπάρχει προσωπική υπόθεση. Υπάρχει η αιτία να σε δέσουν, να σε διαλύσουν, να σε σταματήσουν και είναι καθαρά πολιτικό. Είναι καθαρά πολιτικό δόλιο και άδικο σε μία διεργασία για να μην περπατήσεις πολιτικά όπως στην απελευθέρωση. Άρα υπάρχει κάποιος σε αυτόν τον πλανήτη που θα πει ότι ο κύριος Δώρας είχε προσωπική υπόθεση? Πόσο πιο όμορφα. Η σημασία η μεγάλη είναι ότι όλοι αυτοί που είδατε στα κανάλια να κατηγορούν, οι περισσότεροι είναι που χρωστάνε σε μένα. Και οι άλλοι είναι άνθρωποι οι οποίοι πληρωμένοι από αυτούς λέγανε πια. Για παράδειγμα, ο Δώσης χρωστάει στην επιχείρηση της γυναίκας μου. Δεν θα πει αυτά αφού είναι πακέτο με τον άλλον και υπάρχει μια μεγάλη συμμορία η οποία στείνεται και δεν φοβάται κανέναν τι θα πει. Τι θα του κάνεις? Ωραία. Και μην είσαι να του κάνεις εφόσον το καθεστώ είναι από πίσω σου. Και εφόσον η κυρία Δημητρίου έχει δηλώσει ότι με μισεί στο αεροδρόμιο την άλλη φορά και σε όλους τους επιμελητές ότι μισεί τον κύριο Σόρα και θα δει τι θα γίνει με τον κύριο Σόρα, από εκεί και πέρα τι να συζητάμε? Τράβας όποιο δικαστήριο θες. Και μήνυση να του κάνεις, αθώος θα βγει. Μήνυση σου κάνει, κακούργημα θα είναι. Για τρέξιμο θα σε πιάσουν με 120 χιλιόμετρα με ταμπέλα που λέει 60, θα στο κάνει κακούργημα, θα σου πει ότι είσαι δημόσιος κίνδυνος και τελειώσει η υπόθεση. Ό,τι γουστάρουν κάνουν, δεν το βλέπετε ρε συνέγινες. Άρα λοιπόν είναι θέμα προσωπική υπόθεση. Δεν έχω καμιά προσωπική υπόθεση. Είναι όλα λυμμένα και δεν έχω κανέναν με τίποτα. Γιατί και την άλλη φορά ο άλλος και να λέει πήγαμε το Σόρα και αγόραζαμε το Χέσαι Ανατολή και τόσα χρόνια δεν το λέγες, τώρα το λες. Και αυτός ο μπάσταρδος και κάθε μπάσταρδος που βγαίνει, είναι δυνατόν τα κανάλια να μην ελέγχουν τίποτα και να βγαίνει ο καθένας λέει ό,τι θέλει? Να βγαίνει ο Αρίστολου, ο οποίος κατέστρεψε το ραδιόφωνο το Σόρα στο πρώτο, ο οποίος του δώσαμε τα χρήματα και έκλεισε να πούμε το Παλέτε Sport 4.200. Δεν μας έδωσε ποτέ το χαρτί γιατί το κλείσε στο όνομά του στο Σύλλογο των Ποντίων. Χάσαμε τα λεφτά εκεί. Να βγαίνει μετά αυτό το κολόπεδο και να μου στοιχήσει να μιλήσω Θεσσαλονίκη και έκλεισε άλλα 3 στάδια. Σε τιμές, λες και θα μίλαγε ο Μάρκο Τζάκσον ή θα ήταν ο Μπιλ Κλίντον. Και τελικά να βγαίνει και να λέει αυτό το σκουπίδι ότι πήγαμε λέει σε ένα μαγαζί λέει, και παρήγγειλε σαν βασιλιάς. Σε ποιο μαγαζί ρε, για πες μας. Και δεν πήρε, λέει, πήγα τη τουαλέτα. Πόσο ξεφτυλάσεις. Και καλά ρε κανάλια, δεν τρέπεσαι ρε να τα κάνεις αυτά, αυτές τις αηδίες. Δεν τρέπεστε ρε. Ρε μας διέλυσε ο άλλος. Πληρώθηκε, μάθαμε από πηγές μας ότι πληρώθηκε για να μην μιλήσουμε και να καταστρέψει το ραδιόφωνο, να καταστρέψει όλα. Και το έκανε παραμονή. Παρασκευή το έκανε. Πέμπτη βράδυ το έκανε. Και Κυριακή μίλαγα. Είχα ημερίδα το Σαββάτο και Κυριακή μίλαγα. Έχω περάσει τόσα πολλά και κάθεσαι και λες τέτοια πράγματα. Και φυσικά δεν του ξαναμίλησα ποτέ. Οπότε σου λέει τελείωσε. Τώρα βγήκε στα κανάλια να πούμε και λέει ότι θέλει. Μα είναι δυνατόν. Συνέγινες. Όλα αυτά τα άδικα τα βλέπετε. Ωραία. Αυτά συμβαίνουν γύρω μας. Αυτά παράγονται.
παράχθηκαν όλα αυτά. Γιατί ρε να τα αφήσουμε. Και μέχρι πού θα πάει δηλαδή. Καλά ρε κοροκανάλο, τον πλύνεις αυτόν. Βγαίνει άλλος αγανικόλας και λέει ναι να σας πω και εγώ κάτι. Και... τι να μας πεις φίλε. Εκεί δεν ήσουν, στην Ελλήνη σου ναι, δεν ήσουν. Έχεις μια απόδειξη για αυτά που λες. Ωραία. Τι θα κάνεις μείνει στο αγανικόλα που πήγε με τους Εβραίους. Ναι, άντε πήγαινε κάτω. Και σε πόσους να κάνεις. Το άδικο το βλέπετε. Θα πρέπει λοιπόν να κόψουμε όλα τα άδικα. Σας χρώσταγα αυτή την εξήγηση και είμαι και διατηρημένος, αν θέλει δικαιοσύνη, όλο το φάκελο και όλη την υπόθεση και όλες τις καταθέσεις να βγει στον αέρα. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που λέω. Του λέω όλα για λογαριασμό και μου κάνει κακούργημα από το εξώδικο. Και φτάνουμε τώρα να δικαστεί το κακούργημα. Κακούργημα τώρα έτσι. Δεν είναι προσωπική μου υπόθεση, αγαπητή μου. Η προσωπική μου υπόθεση είναι λυμένη. Και αν δεν ήμουν αυτός που ήμουν, φυσικά δεν θα υπήρχε τέτοιο θέμα. Ούτε κακούργημα θα ήταν. Είμαι αυτός που είμαι, κάνω αυτά που κάνω, είμαι μαζί με εσάς, είμαι μόνο με εσάς. Και περνάω όλα αυτά. Και φυσικά τα περνάει και η γυναίκα μου. Βάλατε την άλλη 8 χρόνια. Για ποιο θέμα, ρε φίλο, 8 χρόνια. Για ποιο θέμα. Που μου χρωστάει ο δικηγόρος. Που μου χρωστάει ο δικηγόρος. Το ξέρω ότι έγινε μήνυση και πωλήθηκε. Καλά, λες κάποιον σου μου χρωστά τις υποθέσεις μου, φέρε μου τις υποθέσεις και μου τις απειρεί του εισαγγελέας που ο εισαγγελέας πάει από την κουστάρι. Έχουν γίνει χιλιάδες άσχημα πράγματα στον Αρτέμι τόσο ώρα. Και φυσικά έγινε και στην οικογένειά μου και έγινε στοχευμένα. Α, βάλαμε 8 ως ώρα χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα. Α, θες και χωρίς ανασταλτικό. Είναι τόσο εγκληματικό αυτό που έχει συμβεί, που με έκλεψε ο δικηγόρος μου. Ωραία, με έκλεψε ο δικηγόρος μου. Ρε, μου τα έχει κλέψει όλα. Έχει γίνει μια συμμορία και έχει κλέψει μια περιουσία των εταιριών. Τα έχει διαλύσει όλα. Έχει σπλάξει λεφτά, έχει διαλύσει τα πάντα. Και στο κάτω-κάτω, άμα γουστάρει να πούμε η δικαιοσύνη, στέλνει αύριο λοιπόν ένα διατακτικό και αρχίζει. Έλα εδώ αυτά που λες. Για πάμε να δούμε. Έλα εδώ. Πού είναι τα λεφτά, πού είναι τα αυτοκινητά σου, φέρε μου τις δηλώσεις σου, φέρε μου να πούμε τι είχες τόσο ώρα, τις υποθέσεις σου ώρα, φέρε με στα τιμολόγια που έδωσες τόσο ώρα, έλα εδώ και εσύ ΣΔΟΕ, τράβα και στο ΣΟΡΑ ΣΔΟΕ, τράβα και στο ΛΕΠΙΔΑ. Εγώ δέχομαι να με ελέγξει το ΣΔΟΕ, να με ελέγξει η δικαιοσύνη, να με ελέγξουν όλοι. Έλα εδώ και εσύ αστυνομία ασφαλίτες, βάλε και 5 ασφαλίτες, βρέσε και τα μαγαζιά του ώρα, βρέσε τα τιμολόγια του ώρα, βρέσε τι έχει κάνει, πού είναι υποθέσεις με το ΛΕΠΙΔΑ, πού είναι όλα. Δεν θες ρε δικαιοσύνη να το λύσεις. Μεγάλο πήγε το θέμα. Πολύ ψηλά είναι το θέμα. Και αφού είναι ψηλά το θέμα, πάτε να το βρούμε όλο λοιπόν. Έλα να πάμε στην ασφαλεία να δούμε πού είναι τα μαγαζιά, πού είναι οι επιχειρήσεις, πού είναι ο εξοπλισμός, ποιοι είναι οι μάρτυρες, τι λένε οι μάρτυρες, ποιος χρωστάει σε ποιον και να κάτσει κάτω να βγει ένα πόρισμα. Δεν καθόμαστε τώρα με τα δικόγραφα. Αυτός περνάει στα δικαστήρια και μου ρίχνει ποινές και εγώ κάθομαι και κάνω το παγόνι. Και οι συνέλληνες που έρχονται στα δικαστήρια έχουν ένα νόμο και δικάζονται τα 600, τα Παγκόσμια Ταμεία, οι Μετοχές Ανατολής και κάθεται ο δικηγόρος ο νομικός, ο οποίος λέει για όλα αυτά εκτός από αυτά που θέλει. Και στο τέλος πάμε και την ποινή. Και με δικάζει στο κακούργημα χωρίς δικηγόρο. Ακούστε, για να πας στο κακούργημα χωρίς δικηγόρο απαγορεύεται, το γνωρίζετε, να το μάθετε. Όταν κάποιος έχει κακούργημα είναι υποχρεωτικός ο δικηγόρος. Δηλαδή, αν πας χωρίς δικηγόρο στο κακούργημα να δικαστείς και τους πεις δεν έχω δικηγόρο, δεν σε δικάζει. Παρά σου βάζει δικηγόρο το κράτος για να δικαστείς με υπεράσπιση. Έτσι είναι ο νόμος. Εμένα που έχω δικηγόρο και τους λέει ο δικηγόρος ότι έχει 7 μελές, 5 μελές δεν θυμάμαι, κακούργημα στην Καλαμάτα. Και παρακαλώ, δώστε μια αναβολή ή μια διακοπή μέχρι να τελειώσει τώρα στην Καλαμάτα γιατί είναι σε εξέλιξη. Με δικάζει σε ρήμη σε κακούργημα. Και τι κακούργημα. Φινελιστία. Κάνας φόνος. Τι κακούργημα. Του ΛΕΠΙΔΑ 23 χιλιάρικα. Που τα έχει φουσκώσει όσο θέλει και δεν έρχεται για λογαριασμό. Και με εξώδικο. Από εξώδικο. Τόσο αξιόπινες πράξεις. Μπράβο ρε δικαιοσύνη. Μ' αρέσει η δικαιοσύνη. Και κάνεις 8 και χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα. Μου βάνεις 8 και χωρίς ανασταλτικό. Δηλαδή με τόσο επικίνδυνος. Είμαι τόσο πολύ επικίνδυνος. Καλά η γυναίκα μου είναι πιο επικίνδυνη ακόμα. Η γυναίκα μου είναι πολύ επικίνδυνη εδώ. Έπρεπε να την πιάσουν γρήγορα να μπει μέσα γιατί κινδύνευε ο κόσμος. Και αφού είναι τόσο ισχυρό το κακούργημα και η ποινή, όταν έγινε πριν 4 χρόνια, 3 δεν θυμάμαι, η ανάκριση, 2.000 εγγύηση πλήρωσα εγώ. Τόσο άσχημα τα πράγματα. Και χωρίς κανένα περιορισμό. Ούτε εγώ, ούτε η Βαΐα. Η Βαΐα ούτε εγγύηση. Της Βαΐας ούτε εγγύηση και τώρα τη ρίχνει 8 χρόνια της Βαΐας. Και 8 εμένα. Και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων των κακούργων. Άρε δικαιοσύνη, τι σου έχουν κάνει ρε δικαιοσύνη, δικαιοσύνη τι σου έχουν κάνει. Και γρήγορα να το κλείσουμε φυλακή και να βγει το έντελμα νωρίτερα, το έντελμα είχε βγει πριν τη δίκη, ήταν έτοιμη κατά δίκη.
Και είχε βγει γρήγορα το ένταλμα και ψάχνανε όλοι οι αστυνομικοί στην Αθήνα και παντού να με πιάσουν γρήγορα για να βγει το θέμα πως το είχαν κάνει. Είχαν προτάξει τα όπλα τους όλα, έτοιμα όλα τα πάντα. Συνέγινες μου, καταλαβαίνετε που ζούμε. Έχετε καταλαβεί γιατί μιλάμε. 8 χρόνια και κάνεις αίτηση και λες, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, ερήμη μου τι δώσατε. Δεν με αφήσατε να απολογηθώ. Την πείραζε τη δικαστήνα να δώσει μια ανακοπή ή μια αναβολή. Θα πάθαινε τίποτα. Ήταν ο μεγάλος ο κακούργος. Με κακούργημα που δεν υπήρχε κακούργημα. Αλλά τελικά το κάνανε κακούργημα, λέμε, άστο. Να πάμε να δικαστούμε. Και δεν θες να δικαστούμε. Και μας δικάζει σε ρήμη. Και 8 χρόνια. Με ποια τιολογία, έχει και τιολογία. Αυτό το εισπράτετε εσείς, αυτό έγινε για εσάς. Σαφώς έγινε με πάρα πολύ άσχημο τρόπο. Έγινε με έναν τρόπο καθαρά πραξικοπηματικό, δικτακτορικό, χωρίς να υπάρχει κανένα φρένο πουθενά. Μόνο και μόνο για να δείτε εσείς, όσο πιο άσχημο γίνεται, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνετε εσείς. Να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει και τι μπορεί να πάθει ο καθένας και τι δύναμη έχουν στα χέρια τους, που η δύναμη αυτή δεν είναι δικιά τους, είναι δικιά σου και τους την έχεις δώσει εσύ. Και τις δίνεις και βιάζεται κάθε μέρα άνθρωποι, δίκαια, τα πάντα, όλη η πολιτεία. Τι διαφορά έχει αυτό από κάθε Έλληνα που είναι γεμάτες οι φυλακές? Πόσα αδικίες γίνονται κάθε μέρα. Και σήμερα οι δικαστές δεν ακουμπάνε γιατί οι σκίες είναι συνέχεια οι σκίες. Οι σκιές είναι συνέχεια στα τηλέφωνα και δεν κάνουν τίποτα. Και κάθε φορά που υπάρχει δίκη δικιά μου πηγαίνει η Δημητρίου κάτω. Τόσο μεγάλη τιμή έχω να πηγαίνει η Δημητρίου που με μισεί. Και όλα να είναι στοχευμένα τόσο πολύ. Ωραία. Και μέχρι πού θα πάει αυτό? Τι διαφορά έχει αυτό που συμβαίνει που βλέπετε τώρα, ακριβώς όπως είναι όλο το άδικο, από έναν αστυνομικό ο οποίος κρατάει όπλο γιατί του δώσαμε εμείς το όπλο, η πολιτεία. Το όπλο είναι αγορασμένο με δικά μου λεφτά. Η στολή του είναι με δικά μου λεφτά αγορασμένο. Υπηρετεί εμένα. Και του λέει το καθεστώς, άκου φίλε, οι δικαστές, όλοι τα πάντα, και φυσικά πρέπει να ξέρετε ότι οι προϊστάμενοι της αστυνομίας είναι οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Δηλαδή, η αστυνομία δεν μπορεί να συλλάβει ποτέ δικαστή και εισαγγελέα, γιατί είναι προϊστάμενοι τους οι εισαγγελείς και οι δικαστές, ειδικά οι εισαγγελείς. Αν αυτό το καταλάβετε, θα δείτε τώρα τι γίνεται. Δηλαδή, τι διαφορά έχει αυτό που σας διηγήθηκα τώρα, μόλις, με έναν αστυνομικό ο οποίος του δώσαμε το όπλο. Του δίνουμε για να μισθούν ένα χιλιάρικο να προστατεύει βάσει του νόμου, τι λέει, και αυτός ο αστυνομικός βγάζει τον πιστόλι για μια μέρα, εφόσον το καθεστώς του λέει δεν θα σε πειράξει κανείς, ούτε όλοι οι γέοι από εμάς, σε μια περιοχή, έβγαλε και σκότωσε 10. Και βγαίνει αυτός ο αστυνομικός και σκοτώνει 10. Το καθεστώς δεν τον πειράξει. Η αστυνομία δεν τον πειράξει, ο εισαγγελέας δεν τον πειράζει. Τι διαφορά έχει αυτός με το δικαστικό, ο οποίος κάνει ό,τι γουστάρει με τη δικιά σου τη δύναμη? Οπότε δεν το σταματάμε αυτόν. Επειδή φοβόμαστε την αστυνομία και τον νόμο, αυτός θα πυροβολεί και θα σκοτώνει ό,τι γουστάρει. Θα εκτελεί και θα δολοφονεί ο δικαστής ό,τι γουστάρει και εμείς δεν θα μιλάμε. Πέσε μου ρε συνέλληνα πώς το καταλαβαίνεις και μέχρι πού θα πάει αυτή η ιστορία, δεν τη βλέπεις? Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα. Αυτό συμβαίνει παντού. Σήμερα τα φέκ όλα που έχουν βγάλει είναι να σε δολοφονήσουν. Μίλησε κανένας. Ωραία. Μίλησε η δικαιοσύνη. Μίλησε εσύ. Ωραία. Και θα τους αφήσεις μέχρι πότε να γίνεται αυτό? Τι διαφορά έχει αυτό από τα φέκ? Ένα τηλεφωνικό. Μπαμ, 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 να το. Υπογράψαμε αυτό δικό μας. Έτσι θα γίνει. Μόλις βγει το ΦΕΚ το εκτελούν οι δικαστές, οι αστυνομικοί, οι υπάλληλοι, όλοι. Μα εδώ λέει να σκοτώσουμε αυτούς. Αυτό λέει. Ρε, εδώ λέει να σκοτώσουμε αυτούς. Μα το κάνουμε. Βγαίνει μια διαταγή αύριο να εκτελέσετε οι αστυνομικοί τον κόσμο. Και θα σας δώσουν μια λίστα με ονόματα. Θα τους εκτελέσετε, ρε παιδιά. Επειδή σου πάνε σκιές. Βλέπεις, συνέγινά μου. Είναι και απλά αλλά και πολύπλοκα. Είναι πολύ απλά. Πρέπει να καταλάβεις ότι αυτό εισπράττεις. Αυτό σήμερα το ζείτε στο πετσί σας. Και σήμερα είναι μάρτυρες. Πολλοί συνέγινες σε τέτοια δικαστήρια. Και πρέπει να φτάσει μέχρι εδώ να το δείτε όλο. Και για να το καταλάβετε, πρέπει να το δείτε σε όλο το φάσμα. Και να νιώσετε ότι το κάθε άδικο όπου υπάρχει, υπάρχει για όλους. Αφού συμβαίνει σε μένα, σημαίνει σε όλους. Μπορούν εδώ, μπορούν παντού. Μα το κάνουν παντού. Μα δεν το βλέπεις. Πώς τι άλλο θα το σταματήσουν? Με τι? Με καλούς δικηγόρους. Μάλιστα. Και τι θα κάνουν οι δικηγόροι? Ωραία, θα πάμε σε καινούργια δίκη. Και σε καινούργια δίκη πάλι. Τα τηλέφωνα πέφτουν, οι σκιές πέφτουν, το καθεστώς έρχεται. Κανονίζεται. Ωραία. Τι? Να ελπίζεις που? Σε προσευχές. Ακούστε, παιδιά, δεν υπάρχουν προσευχές. Υπάρχουν επιλογές. Και οι επιλογές είναι: δεν ξαναφέρνουμε τίποτα. Ό,τι άδικο υπάρχει, το κόβουμε.
δικαστής που έγινε άδικο να διαδηλώσετε στο σπίτι του απ' έξω. Να μάθουν όλοι πόσο άδικο είναι και πώς τον πληρώνουμε. Να φύγουν 700.000 υπογραφές στο Υπουργείο και να φύγουν κι άλλες τόσες σε όλους τους θεσμούς τους παγκόσμιους. Στείλτε μια επιστολή. Όταν τα δικαστής έκανε αυτό, έκανε εκείνο, έκανε εκείνο. Τι περιμένουμε να κάνουμε μια διαδήλωση. Και η διαδήλωση δικιά μας είναι. Θέλετε διαδηλώσεις. Ωραία. Στου δικαστή το σπίτι. Χαίρα δωρε κυράτα. Σε πείρασα. Γιατί το κάνεις αυτό. Τι ακριβώς παριστάνεις. Αφού ξέρουμε τι συμβαίνει. Τι ακριβώς παριστάνεις. Και γιατί θα πρέπει να στη χαρίσουν. Δηλαδή τι θα γίνει. Ωραία. Το ξεχνάμε αυτό. Ωραία. Την επαμείνει. Το ξανακάνει όλο στην Έλληνα. Α, δεν μας νοιάζει που θα γίνει στον άλλον. Επειδή δεν το κάνει σε εμάς. Επειδή δεν έχει συμβεί σε εμάς. Μα θα έρθει, ρε παιδί. Μα θα έρθει. Μα σε όλους τους κλάδους γίνεται αυτό. Και μέχρι πότε θα γίνεται αυτό, ποιος θα τα αφήσει, ποιος θα το σταματήσει. Μόνο εσείς θα το σταματήσετε, μόνο εμείς θα το σταματήσουμε, μόνο ενωμένοι θα το σταματήσουμε. Τόσο ενωμένοι όσο ξεκινήσαμε, ένας για όλους και όλοι για έναν. Όταν διαπραγματεύεσαι έξω και μιλάς εσύ αλλά μιλάς για όλους τους Έλληνες και θυμώνουν οι έξω τόσα χρόνια που διαπραγματευόμουν ή που διαπραγματευόσατε αυτοί μαζί μου, εγώ δεν μιλάγα για μένα. Ωραία, μου λέει, γιατί μιλάς για τους άλλους. Κάτσε να μιλήσουμε. Μιλάω για τους Έλληνες. Μιλάω για την Ελλάδα. Θέλω αυτό, θα γίνει εκείνο. Αν δεν γίνει εκείνο, δεν συμφωνώ. Βρε, κάτσε να φας, να πεις, να πάρεις ό,τι γουστάρεις, να σου δώσουμε τα πάντα. Εμένα, ρε. Μα δεν είναι δικά μου, είναι δικά τους. Μα άμα δεν έχω αυτούς, δεν έχω τίποτα. Μα έχεις εμάς. Μα εσείς δεν είστε οι δικοί μου. Μα οι δικοί μου είναι άλλοι. Έτσι είναι συνέλληνες. Μιλάς για όλους. Γιατί τα κύτταρά μας είναι όλα. Αν δεν το καταλάβεις τόσο συλλογικά, αυτός ο αγώνας δεν θα πετύχει. Αυτή η απελευθέρωση θα έρθει από όλους μαζί. Αν ήμασταν όλοι ενωμένοι, σε όλα τα δικαστήρια όλοι. Παντού όλοι μαζί. Τα εξωδικά σας που θα τα κάνετε, να τα κάνετε όλοι μαζί. Όπου υπάρχει μεγάλο γεγονός, να υπάρχει πλήθος. Να μην υπάρχει κανένας από αυτούς που πληρώνουμε. Να κάνει άδικο σε εμάς. Δεν του επιτρέπουμε να ξανακάνει κανένας άδικο σε εμάς. Δεν γουστάρουμε το άδικο. Τελειώσαμε. Έχουμε το δίκαιό μας. Στο κάτω-κάτω, αν είμαστε όλοι ενωμένοι, δεν θα μπορεί κανένας να μας ξανακάνει άδικο. Μέχρι να πάρεις τους θεσμούς στα χέρια σου, να κυβερνήσεις τη ζωή σου, μπορείς να το κάνεις. Αυτοί είναι φυλακισμένοι. Και πιο πολύ από τους, όσο μαζεύεστε και ενώνεστε και σας βλέπουν σε όλα τα γεγονότα, πρέπει να τρέξετε όλοι μαζί, να ξεσηκωθείτε όλοι. Κανείς δεν μπορεί να σας πειράξει. Και όταν το καθεστώς θα βλέπει όλη αυτή τη δύναμη, τη φωτιά και τη δυναμική, δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα. Ρε, τι θα πει ο δικαστής, τι, δεν βλέπεις εδώ πέρα έξω. Θα κάτσω εγώ να βγάλω απόφαση τώρα, ότι να είναι, για να σου κάνω εσένα σκιά. Έλα, δικαστής, εσύ θα του πει. Ή του αστυνομικού τώρα. Πει του αστυνομικού, να λέει του αστυνομικού, πήγαινε σε αυτό το σπίτι, έξι μαζί αυτά, πετάχτε τους έξω και να έχει μέσα. Γέρο άρρωστο. Παιδιά. Ανήλικα. Μάνα. Και να, οι αστυνομικοί, τα παιδιά μας τώρα που γίνονται από εμάς, να τους πετάνε έξω από το σπίτι. Ωραία, αστυνομική, θα το κάνεις. Θα μου πεις θα το κάνεις και το χιλιάρικο. Μα είναι δυνατόν τώρα για το χιλιάρικο σου να πας και να πετάς την οικογένεια έξω. Και το σπίτι αυτό να δίνεται του δανειστή. Και πού θα μείνει αυτή η οικογένεια, θα τους πάρει σπίτι. Δεν σε νοιάζει. Θα μου πεις τι να κάνω για τη δουλειά μου. Παράτατε ρε τη δουλειά σου να πας στο διάλογο. Ή κάνε άρνηση. Δεν το κάνω. Γιατί εγώ είμαι αστυνομικός και προστατεύω τους συνέλληνές μου. Και προστατεύω το δίκαιο και κάνω αυτό που πρέπει. Το έκανες. Θα σε μεταθέσουν. Φοβάσαι μη μεταθεθείς. Φοβάσαι μη σου κόψουν το μισθό. Φοβάσαι το ένα, φοβάσαι το άλλο. Ρε φίλε μου, και πού θα πάει. Και πού θα βγει. Δεν θα το κάνουμε όλοι μαζί. Αν το κάνουμε όλοι μαζί, όλοι μετά την άλλη μέρα θα έχουμε τη θέση μας. Σήμερα δεν έχουμε καμία θέση. Κανείς δεν είναι σίγουρος για τίποτα. Δεν υπάρχει πουθενά τίποτα. Ένας θάνατος υπάρχει πάνω από το κεφάλι σου που μερικούς σου αφήνει για να σκοτώσει τους άλλους. Και βάζει τους μέρους να σκοτώσει τους δε. Μετά βάζει τους από πάνω να σκοτώσει τους από κάτω. Τους παραπάνω και τους παραπάνω. Αυτό είναι μια σκάλα που δεν θα φύγει ποτέ πάνω από το κεφάλι μας. Μπορούμε να το διώξουμε όλοι μαζί. Όπως είπα και για τους μετανάστες. Βγάλετε προσπέκτους που να είναι στα αράβικα, στα σουαχιλί. Προσπέκτους τι είναι, στα αγγλικά. Ενημερώστε τους ανθρώπους που η χώρα τους είναι γεμάτη λεφτά. Μεταβιβάστε το πρόβλημα στις χώρες τους. Άμα μάθει λοιπόν ο Πακιστανός, πέρα από το Θεό του, νομίζω ότι αγαπάει τόσο πολύ τον Αλλάχ. Τη δουλειά του θέλει να φάει, να πιει, να ζήσει θέλει. Λέει για το Θεό γιατί τον πληρώνουνε. Λέει για το Ισλάμ και για τα αυτά. Πληρωμένος είναι. Όλοι αυτοί που ακούτε εδώ, οι μουτζαχιστές, οι τζιχαντιστές. Πληρωμένα είναι ρε, τα παιδιά. Ρε. Πληρωμένοι είναι, όπως οι ιερωμένοι, όπως όλοι πληρωμένοι. Αυτό πρέπει να λένε, αυτό πρέπει να κάνουν. Δώσ' του το λογαριασμό, ρε παιδί μου. Δώσ' του τα παγκόσμια ταμεία στη χώρα του να καταλάβει. Να δεις πώς αντιμετωπίζεται και πώς αντιμετωπίσουν και εσένα.
Και βάλτε να σε βοηθήσει κιόλα. Έλα τώρα να καθαρίσουμε το πιάτο, το καθαρίσουμε και εκεί. Σε φέρανε εδώ. Ωραία, θα τελειώσαν. Σου δώσαν λεφτά. Θα τελειώσουν τα λεφτά. Τι θα κάνει μετά? Θέλει αυτό να έρθει εδώ να δουλέψει, να κάτσει? Θέλει να βλέπει τα μούτρα σου? Στην οικογένειά του θέλει να είναι. Δεν μπορεί να είναι στην οικογένειά. Τον πληρώσανε να έρθει εδώ, θα τελειώσουν τα λεφτά και θα αρχίσει να κλέβει, να σε βιάζει, να κάνει. Και του δίνει και το λεφτά να το κάνει. Ο αγώνας είναι τεράστιος, είναι πολύπλοκος, είναι μεγάλος, είναι πολύπλευρος. Πρέπει όλα να τα σκεφτόμαστε, όλα να τα δίνουμε. Το μεταναστευτικό θα τελειώσει από την Ελλάδα. Με το που σπάσει η Ελλάδα και τα παγκόσμια ταμεία, θα δεις μετά πόσο όλος ο ΙΕ θα δίνει στις άλλες χώρες να φτιάξει τις χώρες. Όταν του φτιάξει την έδρα του και του φτιάξει τη χώρα του με τα δικά του τα λεφτά, γιατί να πάει στην Αμερική? Γιατί να πάει στη Γερμανία? Γιατί πόνεσε τη Γερμανία, καλύτερα από τη χώρα του? Ρωτήστε έναν Έλληνα. Δεν αγαπάει καμιά άλλη χώρα εκτός από την Ελλάδα. Εδώ έρχεται και λέει: Αχ, ρε, να πεθάνω εδώ, ρε, τι άλλο θέλω. Αλλά δεν έχει εδώ προκοπή. Την έχει από εκεί την προκοπή του κάνει. Αν την είχε εδώ την προκοπή του, δεν θα πήγαινε εκεί. Τι να πάει να κάνει? Για σκεφτείτε το. Το μήνυμα είναι πολύ συγκεκριμένο. Μην ξαναφήσετε κανένα μεγάλο γεγονός να κάνετε διαδήλωση πολύ, πολύ μεγάλες και πολύ δυνατές σε όλους όσους παράγουν άδικο. Μεγάλη διαδήλωση να κάνετε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μαζευτείτε λοιπόν ωραία ελληνικά, ενημερώστε την αστυνομία για την Τράπεζα της Ελλάδος, να πάτε με τα παγκόσμια ταμεία απ' έξω, να πάρετε και τα βίντεό σας όλα, να είστε οργανωμένοι όπως να βλέπει ο κόσμος και να ενημερώσουν όλοι. Να η Τράπεζα της Ελλάδος, να τα παγκόσμια ταμεία. Είναι ρε παιδιά, ωραία. Ρε κύριε Στουρνάρα, κύριε, ελάτε να μας πείτε. Ελάτε εδώ να μας πείτε. Ενημερώστε και την αστυνομία ότι κάνετε διαδήλωση. Δικαίωμά σας είναι να κάνετε διαδήλωση. Και φορέας είστε και μη κερδοσκοπικός οργανισμός είστε. Τα πάντα. Έχετε όλο το νομικό πλαίσιο. Βεβαίως υπάρχει εντολή και όπως έχω συναντήσει και στον Άριο Πάγο με πολλούς γνωστούς που έχω στείλει και ζήτησα προστασία, καταρχάς ζήτησα αστυνομικούς και λέω παιδιά, κινδυνεύουμε, μας πάνε τα γραφεία. Και έρευνα να κάνετε με τη διαδικασία τη νόμιμη που πρέπει, που μας πάνε τα γραφεία και κινδυνεύει ο κόσμος. Και είμαστε μέσα στην Ελλάδα. Κανονικά, με τα φορολογικά μας στοιχεία, με τον νόμο, δεν παρανομούμε πουθενά, ήσυχοι, δεν πειράζουμε κανέναν. Λέμε αυτά που λέμε με αποδείξεις και δεν τα λέμε έτσι. Ενώ όλοι οι άλλοι λένε ότι να είναι χωρίς αποδείξεις. Εμείς είμαστε με αποδείξεις. Και παρακαλώ, βγάλτε μας κάποια στιγμή μια φρούρηση και στα γραφεία μας, αλλά και προσωπικά εμένα που κυνηγάνε βάσει των καναλιών έτσι όπως έχουν γίνει τα κανάλια και λένε τόσες πολλές αηδίες για μένα. Οπότε υπάρχει και κόσμος και συστρατευμένος του καθεστώτος, αλλά και κόσμος πλανεμένος, ο οποίος ενδεχομένως να προκαλέσει ατύχημα ή δολοφονία σε μένα. Ή δώστε μου 10 άδειες για όπλα, 20, να βάλω 20 ανθρώπους, αστυνομικούς ή πρώην αστυνομικούς ή κάποιους που μπορούν να πάρουν τα όπλα και να είναι η προσωπική μου φρουρή και στα γραφεία μου και παντού. Να έχω μια ιδιωτική security. Η απάντηση είναι: δεν θα δώσουμε τίποτα σε αυτόν τον άνθρωπο. Η εντολή έχει έρθει από πάρα πολύ ψηλά. Καμία προστασία, τίποτα σε αυτόν τον άνθρωπο παρά μόνο όπου τον βρείτε, λιώστε τον, διαλύστε τον, χτίστε υποθέσεις, διαλύστε τα πάντα. Αυτό ήταν το μήνυμα. Με αυτό το μήνυμα ζούμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι λιγότερα από αυτές τις αλήθειες που τρέχουν από πίσω και που φτιάχνουν σενάρια. Υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο από την ώρα που ξυπνάμε, την ώρα που κοιμάται και ποτέ δεν κοιμάται, κοιτάει πού να σε διαλύσει, πού να σε λιώσει, πού να σε διαβάλει, πού να σε σκοτώσει. Με χιλιάδες μηχανισμούς που έχει τόσα χρόνια φτιάξει. Αυτός ο πόλεμος είναι. Αν δεν συσπηρωθούμε όλοι μαζί, αν δεν μαζευτούμε να γίνουμε μια γροθιά, να προσέχει ο ένας την πλάτη του άλλου. Να είμαστε παντού όλοι μαζί. Το καθεστώς να καταλάβει, δεν θα νικήσουμε. Σας θέλω ενωμένους μια γροθιά. Έτσι όπως ξεκινήσαμε. Να τρέξουμε μαζί σε όλη την απελευθέρωση. Όλοι μαζί, ενωμένοι. Μικροδιαφορές και τσακωμοί δεν με νοιάζουν. Είναι το πιπεράλατο στη σχέση μας. Στα μεγάλα κομμάτια, στο στόχο και στο σκοπό δεν υπάρχει πίσω κανένας. Οι εντολές είναι συγκεκριμένες. Προδότης εμάς θα είναι πάντα προδότης και θα φεύγει γρήγορα. Είδατε πώς γίνεται με τις προδότες εμάς. Δεν θα λέμε προδοσία μια διαφορά. Πραγματικές προδοσίες και θα φαίνονται. Άρα συνέλληνές μου, ένα σας λέω. Όλα είναι στα χέρια σας. Όλα. Σκεφτείτε. Έχετε τις περιφερειές σας. Έχετε τα γραφεία σας. Πρώτα γραφεία είναι αυτόνομα, είναι δικά σας μόνιμα. Έχει δύναμη να μπείτε μέσα και να κλονίσετε τα πάντα. Πότε ξεκινήσετε τα πάντα από εκεί. Να δημιουργήσετε άλλα, να δημιουργήσετε ιστούς τα πάντα όλα. Μια τεράστια κοινωνική δικτύωση στην αλήθεια, στο φως, στα γεγονότα, στις αποδείξεις, στον πλούτο, στην πολιτεία, στα πρωτόκολλα. Τι άλλο θέλετε? Ένα μένει. Βγείτε όλοι έξω κατά τα μέγιστα. Όπου υπάρχει γεγονός,
όπου υπάρχει δικαστήριο, όπου υπάρχει άδικο, πολεμήστε το με όλες σας τις δυνάμεις. Αν αυτό καταστραφεί, τότε δεν θα μπορεί να σας ενοχλήσει. Γιατί το άδικο είναι αυτό που παράγεται πέραν του δικαίου που δεν μπορεί να μας το πάρει κανείς. Άρα αυτό θα μας σκοτώσει, το άδικο το δικό τους, όχι το δίκαιο το δικό μας. Και το δικό μας δίκαιο δεν μπορεί να μας το πάρει ποτέ κανένας. Και αυτό θα προβάλλουμε πάντα προς τα έξω, γιατί από αυτό είμαστε χτισμένοι και αυτό είναι όλη μας η πολιτική, είναι όλο μας το βίο, είναι όλη μας η δημιουργία. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.